Τι αγαπημένοι που είστε! Δόξα τω ταυτίσαι μας, Παναγία μας, ματιάξεις με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Βαγγέλη, εσύ φροντίζεις καθόλου τον μικρό? Μια χαρά δεν περνάει από μας, όλοι καλά είμαστε. Εδώ είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πόσο είναι τώρα? Είναι 4,5. Μηνών. Αλλά φοράει ρούχα, ναι, μηνών, βιανιά. Ναι. Βιανιά μηνών. Εντάξει, καλά είναι, είναι μπαρβάτος, δυνατός. Ποιο νοιάζει? Καλά τώρα. Ίδιος. Προς το παρόν, δεν ξέρεις πώς θα γίνει αυτό το πράγμα που είμαι. Το στο παρόν τώρα. Εγώ απλά δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, ήσουν αμόρφωση τελείως. Όχι, ίδιος. Και αυτό ήθελα κι εγώ, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ και ήθελα να είναι ένα αγοράκι ίδιο να είναι. Τηλεοπτικά συζητάω με διάφορα πράγματα, πρώτο Θεός να γίνει όλο με το καλό. Α, ναι, σωστά. Θεατρικά. Θεατρικά τι? Σεπτέμβρη, ναι. Ναι, δεν μπορώ ακόμα να πω λεπτομέρειες. Αλλά θα το ανεβώ το σανίδι. Σε musical δηλαδή? Ναι. Θα έχει στοιχεία musical. Ο Βαγγέλης μας τα λέει. Ναι. Ναι. Τις διαπραγματεύσεις σου τις κάνεις μόνη σου ή ο Βαγγέλης? Δεν πάω πουθενά χωρίς τον άντρα μου. Κοίταξε, δεν θα μιλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος είναι ο πιο δύσκολος διαπραγματευτής? Εγώ. Αλήθεια? Συνήθως πάντα ξεκινάω, όχι δεν το κάνω. Και μετά... Η Κατερίνα, γίνεται μια συζήτηση τέλος πάντων, καταλήγουμε κάπου αλλού αν χρειαστεί, αν πρέπει. Και στο σπίτι έτσι είναι η Κατερίνα πιο αυστηρή? Ναι. Έχεις παράπονο? Ναι, κανένα. Επειδή δεν θέλω να πετάς τα ρούχα σου κάτω. Όχι, συγγνώμη αγάπη μου, μου ξέρετε. Τώρα δεν το κάνει πια αυτό, τα διπλώνει κιόλας και αυτό είναι που με συγκινεί, ότι ο ένας ακούει τον άλλον και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιοι, δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα. Βαγγέλη, είναι σχολαστική με την καθαριότητα η Κατερίνα? Πάρα πολύ. Άστο. Ας πούμε κάτι άλλο, όχι εδώ. Υπάρχει κάτι έτσι που να σε εκνευρίζει, δηλαδή να θέλει οπωσδήποτε να είναι στο σπίτι? Όλα είναι τέλεια. Πόσο με αγαπάς. Ναι, βρε. Εντάξει, έχω συμβιβαστεί να βλέπω λίγη σκορνίτσα δεξιά και αριστερά, αλλά δεν την αφήνω. Την εξαφανίζω. Δεύτερο μωράκι σκέφτεστε, είναι ακόμα νωρίς? Είναι νωρίς ακόμα. Κοίτα, ή ένα ή τρία, δεν υπάρχει να συλλήσει. Μονάζικα το έχουμε παίξει. Έχει αφήσει τον Βαγγέλη σε ρήφη να κρατάει την ατζέντα. Καταλάβαμε. Και έχει χάσει τις μισές δουλειές. Αλλά τι να πρωτοσκεφτεί το θυλασμό? Μέρη, θέλω να βρείτε την ερώτηση που κάνει η Όλγα. Ναι, αν σκέφτονται για δεύτερο παιδί, την αντίδραση από πίσω του Σερίφη που κάνει με τα μάτια. Αλήθεια. Ναι. Στέλνει σήμα κινδύνου. Μπορεί να ζορίζεται λίγο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είναι δύσκολα. Με τα ξενύχτια δεν είναι και εύκολο, μωρό με τον ύπνο, άστα βράδυ. Αλλά επειδή όντω είναι πολύ δύσκολα με ένα μωρό που ξυπνάει συνέχεια. Καλύτερα να είναι και τα δυο μαζί να τελειώνουν. Τι λες, καλέ. Παρά μόλις ξεπεριάσει αυτό. Δεν ξέρει. Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν παλεύετε αυτό το δύο μαζί. Άκου, αυτό το καλύτερα δύο κοντινά το καταλαβαίνει όταν είναι πια 4-5 που έχουν πάρει τα πράγματα μία ροή. Στην αρχή, επειδή και εμένα οι κορούς μου έχουν 13 μήνες διαφορά, είναι σαν δίδυμα. Είναι δύσκολη η περίπτωση. Το περιστατικό είναι δύσκολη, αλλά τα περνά και. Ναι, εσύ το λες αυτό απ' έξω. Α, αυτού που το έχουν ζήσει από μέσα. Περιγράφει την ομοιότητα του γιου με τον Βαγγέλη που μου θυμίζει μια τάκα που μου είχε πει ο Θέμης Αναστασιάδης, όταν είχε την πρώτη μου κόρη που έμοιαζε πολύ στο Θέμη και μου λέει: σίγουρα το έκανε μαζί σου. Λέω: το κουβαλούσα στην κοιλιά μου. Σίγουρα μαζί μου το έκανε. Προφανώς είναι η ομοιότητα με τον Βαγγέλη Σερίφη. Αδιαπραγματεύσιμη η ομοιότητα, δεν είναι? Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι λέει ότι φοράει ρούχα για 9 μηνών ενώ είναι 4. Προφανώς το παιδί είναι. Είναι ηλικία ψηλή. Λοιπόν, η Αγγελική Λιάδη δεν έκρυψε ότι έχει σχέση με τον. Εγώ νόμιζα ότι αυτό στην αρχή, έτσι όπως το λέει, είναι με τον γνώρισε μέσα στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι αυτό, επειδή το λέει κάπως. Βρείτε τον μια φωτογραφία να τον δούμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Google. Δεν έβλεπες Φάρμα, φαίνεται. Όχι, ναι. Και όχι, μόνο. Google. Να πρωτοβουλία εδώ κι εγώ. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Έλα, με την καλοσύνη πρώτα. Εγώ καλή την καλοσύνη. Το λέει και το σταθμό. 2-3% τι δεν το καταλαβαίνει. Τόσο κάτω. Ωραία. Μέχρι να βρείτε τον σύντροφο τη Ιλιάδη για του. Περίεργους, που δεν τον έχουν δει. Καλή ώρα. Ας δούμε λίγο το βλέμμα τρόμου του Βαγγέλη Σερίφη που ζήτησε από την κολλιά. Για να δούμε. Σκέφτεστε, είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Κοίτα, ή ένα ή τρία, δεν υπάρχει να συλλήσει. Μονάζικα το έχουμε παίξει. Στο γυναίκο. Τη κάνει τη όλα έτσι. Μη ρωτά, μη ρωτά. Κάνει έτσι την όλα. Λε και δεν είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Κοίτα, ή ένα ή τρία, δεν υπάρχει να συλλήσει. Τι θα κάνει. Μονάζικα το έχουμε παίξει. Το δεύτερο μωράκι σκέφτεστε, είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς. Κοίτα, ή ένα ή τρία, δεν υπάρχει να συλλήσει. Ωραίο. Μονάζικα το έχουμε παίξει. Τι να κάνει. Διπλώνει τον υπόλοιπο χρόνο, τον είδατε. Μαζεύει τα ρούχα από κάτω. Το διπλώνει. Εντάξει. Όμως τα βοηθά από κάτω είναι εύκολο να τα ξαναβρει. Έχει πέσει και στην Κρυαρίνα την ψυχαναγκαστική που είναι δικιά μας. Κατάλαβες.
Οπότε βοηθάει και αυτός, ό,τι μπορεί το κάνει. Να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο δεν σχολιάσαμε, παιδιά. Α, η Αγγελική Λιάδη, θέλω να μου βρείτε αν προλάβουμε και μπορούμε, γιατί δεν έχουμε απόλυες λόγω COVID, οπότε δεν θέλω να σας στρεσάρω και να σας πιέζω. Τον Γρηγόρη της Αγγελικής Λιάδη. Αλλά πώς το περιέγραψε